οι θέσεις εργασίας και όχι ενεργείας για τα επόμενα 3 χρόνια. Θα πρέπει ο αναπτυξιακός για τις καμένες περιοχές να δίνει επιδότηση 70% και για τις υπάρχουσες υφιστάμενες επιχειρήσεις, αλλά για τυχόν νέες επενδύσεις. Θα πρέπει, ο Πρωθυπουργός εξήγηλε χθες ένα 7ετές κοινοφελές πρόγραμμα. Εγώ είχα εισηγηθεί ένα 10ετές κοινοφελές πρόγραμμα για τους κοινοκαλλιεργητές. Εντάξει, το 7ετές είναι για αρκετά χρόνια, δίνει μια ασφαλεία. Θα μπορούσε όμως να θεσμοθετηθεί τώρα και να ξεκινήσει μετά από 2 χρόνια, γιατί τώρα οι άνθρωποι θα απασχολούνται στα κορμοδέματα και ίσως να καλύψουν τη δεκαετία. Είναι ένα καλό μέτρο όμως, για να λέμε και το καλά. Είναι ένα καλό μέτρο. Όμως δεν φτάνει. Πρέπει να ενισχυθούν όλες οι παραγωγικές ομάδες της περιοχής, γιατί υπάρχει μια αλυσίδα. Όπως πολύ καλά όλοι γνωρίζετε, όταν καίγεται το σπίτι του γείτονα, είναι σαν να έχει καεί και το δικό σου. Πραγματικά, θεωρώ πολύ μεγάλη δύναμη, τη δύναμη των δημάρχων, και αυτό αποδείχθηκε όλες αυτές τις μέρες. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι μπροστά, πρέπει να κάνει τις προτάσεις της και από ό,τι έχει αποδειχτεί είναι και η πιο υγιής. Μακριά από κόμματα, επουδενή δεν πρέπει να υπάρχει κομματική εκμετάλλευση πάνω στα ταμένα, από κανένα, είτε από την κυβέρνηση είτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι ώστε να έχουμε αποτέλεσμα. Χωρίς βοηθείες, χωρίς κομματική εκμετάλλευση, να πάμε στην επόμενη μέρα. Η Βόρεια Εύβοια, ο μόνος τρόπος για να αναπτυχθεί είναι ο βόρειος οδικός άξονας. Δεν υπάρχουν ούτε ευκολόγια, ούτε παυσίπονα. Τα υπόλοιπα όλα είναι ημίμετρα. Εάν θέλουμε να αναπτυχθεί, πρέπει η παράκαμψη της Καλκίδος, η οποία, όπως λέγεται, και την ακούμε 25 χρόνια, είναι να δημοκρατηθεί μέσα στο 21, τέλος του 21, να έχει και συνέχεια. Ο αυτοκινητόδρομος αυτός να φτάσει στη Στιαία. Δεν υπάρχουν άλλες λύσεις. Είναι ο μόνος τρόπος να δώσει ελπίδα στους δημότες της Βόρειας Εύβοιας. Πρέπει και η Πέμπτη Στελεάς Ελλάδας να κάνει ένα ψήφισμα προς το Υπουργείο, προς την κυβέρνηση, ώστε να δοθεί έμφαση στην δημιουργία, στην κατασκευή αυτού του αυτοκινητόδρομου. Ήδη υπάρχουν έτοιμες μελέτες από το Προκόπη μέχρι το Πευκή για 50 χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομο κλειστό. Μένει ένα κομμάτι από το Προκόπη μέχρι τα Ψαχνά, μέχρι τις άκρες, το οποίο υπάρχει αναγνωριστική μελέτη. Υπάρχουν 2 προμελέτες του 2008 επί Υπουργείας Σκουλιά. Να διαλέξει το Υπουργείο ποια οδό θα επιλέξει να πάρει χρηματοδότηση, είτε από το ΕΣΠΑ είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε να προχωρήσει αυτό το έργο. Η Βόρεια Εύβοια, εάν με αυτές τις συνθήκες που επικρατούν, που έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά, δεν έχει και οδικό δίκτυο, είναι αποκομμένη. Δεν πρόκειται να έχουμε ούτε τουρισμό. Εμείς ζούσαμε εδώ πέρα από το δάσος και τον τουρισμό. Έχει καταστραφεί το δάσος, το οποίο συνδεόταν με τον τουρισμό. Δεν πρόκειται να υπάρχουν εισοδήματα. Ήμασταν 2 φτωχοί δήμοι, με το κατακεφαλή εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 10.000 ευρώ. Το εισόδημα αυτό θα καταπέσει στο ελάχιστο, θα πέσει εδώ. Θα αναγκαστεί να μεταναστεύσει. Ο μόνος τρόπος, το επαναλαμβάνω για δεύτερη και τελευταία φορά, είναι η κατασκευή του δρόμου. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ τον πρόεδρο της ΠΕΡ, ο οποίος ήταν εδώ πάνω στις φωτιές όλες τις μέρες. Ευχαριστώ όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και τους δημάρχους της Στερεάς Ελλάδας που πραγματικά δείχνουν την ανθρωπιά τους όλο αυτό το διάστημα, και πραγματικά αυτή η ενότητα είναι
ένα καλό ιονός για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ.